Γεια σου παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε το Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πως να ανοίξετε την χρωματιστή πύλη. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει πως να ανοίξετε τις υπόλοιπες πύλες, την κίτρινη, την μπλε, την πράσινη και την κόκκινη. Οπότε έμεινε η χρωματιστή. Λοιπόν, ό,τι δεν καταλάβετε, θα ήθελα να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, ώστε να βγάλω κι άλλο βίντεο που θα το εξηγήσω καλύτερα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τη διαδικασία για να ανοίξουμε αυτή την πύλη. Λοιπόν, θυμάστε που σε αυτή την πύλη, εδώ την κίτρινη, πήραμε έναν κωδικό. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτή την πύλη, την κίτρινη, και βλέπουμε ότι το 3ο και το 8ο σύμβολο λείπουν. Άμα το 3ο σύμβολο ήταν το φλαμίγκο και το 8ο ο φράχτης, τότε ξέρουμε ήδη δύο σύμβολα από το 8 της χρωματιστής πύλης. Μετά πηγαίνουμε σε μία άλλη πύλη. Τώρα εγώ θα πάω στην πράσινη. Βλέπουμε ότι λείπει το 1ο σύμβολο και το 6ο. Άμα το 1ο ήταν το φτιάρι και το 6ο το δώρο, ξέρουμε τώρα 4 από τα 8 σύμβολα από τη χρωματιστή πύλη. Και έτσι πηγαίνουμε και βρίσκουμε από τις υπόλοιπες πύλες τα σύμβολα που λείπουν. Τώρα εμείς είδαμε από την πράσινη και την κίτρινη. Και αφού εσείς συμπληρώσετε αυτή την πύλη, αφού βρείτε τα σύμβολα δηλαδή, τότε πηγαίνετε εδώ και βάζετε τα σύμβολα με τον τρόπο που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Μετά πατάτε το εψιλόν και αν δεν ανοίξει αυτή η πύλη, σημαίνει ότι είναι λάθος. Άμα ανοίξει, τότε σημαίνει πως είναι σωστό. Και επειδή μέχρι τώρα είναι αυτό το βίντεο πολύ μικρό και τελείωσε τόσο γρήγορα, θα σας δείξω και κάποια και διάφορα κόλπα με και ένα κόλπο με τον Super Brain, δηλαδή μόλις το Super Brain, και το πως μπορείτε να ανέβετε σε μερικά κτίρια πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Battleground. Και ωραία, τώρα μπήκαμε στο Battleground. Οπότε πάμε να σας τα δείξω. Ανεβαίνουμε τις σκάλες. Και αφού ανεβήκαμε τις σκάλες, βγαίνουμε έξω από εδώ. Λοιπόν, τώρα που βγήκαμε έξω από εδώ,
πηδάμε εδώ πάνω και θα σας δείξω πως να ανέβετε κάπου πάρα πολύ ψηλά. Εδώ δηλαδή. Και θα σας δείξω μετά και εδώ πως να ανέβετε. Λοιπόν, θα ανέβουμε εδώ. Και λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε πάνω σε αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Και δεν πρέπει να πέσουμε κάτω. Λοιπόν, τώρα που ανεβήκαμε εδώ πάνω, θα πρέπει να πάμε εδώ πάνω με το heroic kick. Πηδάμε ψηλά και πατάμε γρήγορα το 3. Και έτσι έχουμε ανέβει εδώ. Και τώρα θα σας δείξω πώς να ανέβουμε και στο Town Hall. Οπότε πάμε. Λοιπόν, τώρα θα πέσουμε κάτω. Μπαίνουμε στο κανόνι και πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, οι περισσότεροι θα νομίζετε ότι από αυτή τη μεριά ανεβαίνουμε, ενώ πρέπει να ανέβουμε από την πίσω μεριά. Λοιπόν, ανεβαίνουμε εδώ. Ή με το σούπερ πίδημα του πισούτερ ή με το σούπερ πίδημα του σούπερ brains. Και με όποιο άλλο ψηλό πίδημα θέλετε. Κάποιο παίκτη. Και μετά ανεβαίνουμε εδώ. Όταν είσαι εδώ μπορείς να πυροβολήσεις αντιπάλους με το λέιζερ. Να σκοτώσεις αντιπάλους με τη δύναμη 1. Αυτήν εδώ τη δύναμη. Και άμα θες ανεβαίνεις εκεί πάνω. Εδώ. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω πώς να πάτε πολύ γρήγορα με τη δύναμη 3 του Super Brains. Όταν πηγαίνεις με τη δύναμη 3 του Super Brains κανονικά, τότε δεν πηγαίνεις πολύ γρήγορα. Ενώ όταν πηγαίνεις με τη δύναμη 3 και κάνεις ταυτόχρονα πηδήματα, τότε πηγαίνεις αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, τώρα θα πηδήξουμε με τη δύναμη 3 ενώ κάνουμε πηδήματα. Που είναι κάτι σαν glitch. Λοιπόν, πάμε. Οπότε όπως είδατε πήγαμε πολύ γρήγορα από τη μία μεριά στην άλλη. Και με αυτό το glitch μπορεί να σας βοηθήσει αυτό το glitch στο multiplayer να πάρετε περισσότερα kills. Επειδή έτσι θα πηγαίνετε πιο γρήγορα στον αντίπαλο. Αλλά να ξέρετε πως κάποιες φορές αυτό το glitch ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει, επειδή πρέπει να το πατάς σε κάποιες φορές στο space για να πηδήσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να το πατάς συνεχόμενα, πρέπει να το πατάς ένα μισό δεύτερο.
κάθε μισό δεύτερο να πατάς και το space. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Για περισσότερα βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι μου. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι σας θέλετε να σας δείξω στο επόμενο βίντεο. Και γεια σας.